Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, καμένα χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες του πρασίνου του Λεκανοπεδίου έχει πληγωθεί βαριά και οι επιστήμονες τονίζουν ότι πλέον δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένα δέντρο. Βαρνάβας, Πεντέλη, Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Διόνυσος, Άνω Βρυλίσκια βρέθηκαν στη δίνη της πύρινης επέλασης. Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, ενώ ήδη ανακοινώθηκαν 14 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά με τους ρεπόρτερ του Air News, οι οποίοι καταγράφουν από την πρώτη στιγμή τα όσα συμβαίνουν στις περιοχές της Αττικής που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές. Στη Πεντέλη λοιπόν μας περιμένει η Ελένη Πουγά, στον Διόνυσο είναι ο Κώστας Νούσης, ενώ η Λία Χριστάρα βρίσκεται στην περιοχή των Βρυλισσίων. Η Βαλέρια Δολαψάκη καταγράφει τις προσπάθειες του ΔΔΕ για αποκατάσταση των ζημιών, ενώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι ο Δημήτρης Γκάτσιος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την περιοχή της Πεντέλης. Ελένη Πουγά, κλιμάκια καταγράφουν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, ενώ και συνεργεία του Δήμου καταβάλουν προσπάθειες για αποκατάσταση των ζημιών. Ακριβώς, Αντριάννα, η επόμενη μέρα του πύρινου εφιάλτη, που βρήκε και έχει αφήσει πίσω του δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις καμένες, βρίσκει ακόμη σοκαρισμένους τους κατοίκους. Ακόμη και αυτοί που κατάφεραν να περισσώσουν τις περιουσίες τους, μας μίλησαν για τον τρόμο που έζησαν όταν είδαν τις φλόγες να μπαίνουν στις αυλές των σπιτιών. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Νέα Πεντέλη, πίσω μου στρεματιά που βλέπετε. 5 σπίτια έχουν καεί. Μιλάμε, Αντριάννα, για μόνιμες κατοικίες. Ενώ κατά μήκος της Λεωφόρου Σκουζέ, βρίσκεται ακριβώς πιο πάνω από το σημείο που βρισκόμαστε, 10 σπίτια μαθαίνουμε ότι έχουν υποστεί μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές. Σήμερα ξεκίνησε το έργο της καταγραφής. 20 συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής πραγματοποιούν αυτοψίες από το πρωί, ενώ έκαναν καταγραφές των ζημιών στη Βόρειο-Ανατολική Αττική. Εδώ τώρα στη Νέα Πεντέλη, όπου βρισκόμαστε, να σας πω ότι η κατάσταση σήμερα, όπως βλέπετε, είναι αρκετά δύσκολη. Το έργο είναι αρκετά δύσκολο. Στόχος είναι τα συνεργεία αυτά της καταγραφής να συνεχίσουμε πιο γρήγορους ρυθμούς στο έργο τους, ώστε και αύριο στόχος είναι να είναι περισσότερα, να είναι αυξημένος ο αριθμός από 20 που ήταν σήμερα σε 25. Να σας πω επίσης ότι μετά την καταγραφή των ζημιών σε σπίτια αυτά που έχουν καεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί μικρότερες ή μεγαλύτερες ζημιές, θα αρχίσει η καταγραφή στις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκτάσεις. Να αναφέρουμε κάτι έχουν ακόμη, Αντριάννα, ότι περισσότεροι από 100... περιοχή, Ελένη, έχουν αποκατασταθεί ζημιές. Σιγά σιγά αυτές οι βλάβες, μάλιστα όπως θα δείτε στο βάθος και στην καμένη οικία που, όπως είπαμε, κατοικούνταν μόνιμα, έχουν συνεργεία του ΔΔΕ νωρίτερα κόψει τα δέντρα που έφταναν μέχρι τα σύρματα, τα ηλεκτροφόρα καλώδια, για να μπορέσουν σιγά σιγά να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Να αναφέρουμε ακόμη κάτι, Αντριάννα, ότι περισσότεροι από 150 συνάνθρωποι μας από το Δήμο της Πεντέλης φιλοξενούνταν μέχρι χθες σε ξενοδοχεία της περιοχής, ενώ όπως μαθαίνουμε απόψε ο αριθμός τους αυτός θα είναι σημαντικά μικρότερος. Τώρα, Κώστα Νούση, βρίσκεσαι στον Διόνυσο. Εκεί κάποτε το περιβάλλον όλο ήταν καταπράσινο. Έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και σπίτια από την πύρινη λέλαπα. Αντριάννα, τις πληγές μετρά και ο Διόνυσος. Κυρίως οι καταστροφές είναι σε φυσικό περιβάλλον εδώ, ενώ λιγότερες ή μικρότερες είναι οι ζημιές σε κατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές σε κολόνες ηλεκτροδότησης. Υπάρχουν εδώ πέρα και από τον ΔΔΕ συνεργεία τα οποία προχωρούν σε αποκατάσταση των ζημιών. Τώρα, σε ό,τι αναφορά τις δημόσιες υποδομές, να πούμε ότι εγκρίθηκε νωρίτερα από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκταμίευση ποσού ύψους 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι σε 8 δήμους, Κώστα. 42 εκατομμύρια για 8 δήμους που επλήγησαν. 4,7 εκατομμύρια σε δήμους, σε 8 δήμους που επλήγησαν. Πρόκειται για τους δήμους Βρυλισσίων, Διονύσου, Μαραθώνα, Παλίνης, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Οροπού και Ραφίνας, Πικερμίου. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει κυρίως στους δήμους της Πεντέλης και του Μαραθώνα που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, ενώ ακολουθούν τα Βρυλίσσια, Αντριάννα.